Βρισκόμαστε λίγο πριν την Καλαμάφκα. Η ώρα είναι 12 και βλέπουμε ότι το χιόνι πέφτει πυκνό. Έχει περάσει το νηστικό μηχάνισμα και έχει ανοίξει το δρόμο, αλλά βλέπουμε ότι η πυκνή χιονόπτωση το ξανακλίνει. Στην δίπλα μου είναι ο κύριος Πανταζής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την πολιτική προστασία. Κύριε Πανταζή, βλέπουμε ότι ενώ το μηχάνημα έχει περάσει, έχει ανοίξει το δρόμο, ξανακλίνει γιατί είναι πολύ πυκνή η χιονόπτωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζομαι από χθες. Να σας πω ότι χθες αργά, μία ώρα τη νύχτα, με πολικές στην κυριολεξία θερμοκρασίες, είχαμε μεταβεί προκειμένου να κάνουμε τον τελευταίο απεγκλωβισμό ενός ανθρώπου ο οποίος είχε κολλήσει στα χιόνια στην περιοχή της Θρυπτής. Πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν. Έχει σημασία να αναφέρουμε, κύριε Τουρλούκη, ότι σήμερα θα πρέπει σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανεβαίνει κόσμος επάνω στα χωριά. Την άσπρη μέρα την είδαμε. Τα παιχνιδάκια τελειώσανε, είναι επικίνδυνες οι ώρες που περνάμε και σήμερα αλλά και αύριο το επόμενο 24ωρο. Οι συνθήκες και οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή θα είναι πολικές κάτω του μηδενός, 3 και 5 κάτω από το μηδέν. Ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει παγετός στο δρόμο σε πολλά σημεία. Εχθές είχαμε απεγκλωβισμό σε Θρυπτή και σε Λάκανο. Ναι, είχαμε περίπου 100 ανθρώπους συνολικά. Απεγκλωβίσαμε μετά από άμεσες παρεμβάσεις, που στοχευμένες και καλά οργανωμένες παρεμβάσεις που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τέλος, καλό, όλα καλά όσον αφορά την χθεσινή ημέρα. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση έχουμε. Υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή των Μαλών, του Χριστού, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές όπου το ρεύμα έρχεται και ξαναπέφτει. Οι θερμοκρασίες αυτές δημιουργούν προβλήματα, το ξέρουμε. Σε συνεννόηση που είμαστε με τη ΔΕΗ, ανοίγουμε το δρόμο προκειμένου να φτάσει στα σημεία που υπάρχει πρόβλημα ρευματοδότησης για να σηκώσει τους διακόπτες ή να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζεται. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είχαν πρόβλημα? Είναι ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Σε μια συνεννόηση που είχαμε με το ΕΚΑΒ, με τον κύριο Αγγελάκη, είναι εξοπλισμένα οχήματα σε περίπτωση που χρειαστεί ασθενοφόρα με αλυσίδες και ισοθερμικές κουβέρτες, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, θα γίνει άμεσα. Ο στόχος σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι να απεγκλωβιστούν και να ανοίξουν τα χωριά, να υπάρχει πρόσβαση. Έχει επιτευχθεί ήδη στο Ορεινό, έχει επιτευχθεί στην Καλαμάφκα όπου είμαστε και εμείς τώρα. Θέλω να πω και να αναφέρω ότι όλος ο Δήμος, μετά από ανάκληση αδειών που έκανα στην υπηρεσία, είναι επιποδός. Όλα τα οχήματα του Δήμου έχουν βγει έξω και επιχειρούν από πολύ νωρίς το πρωί. Greater, GCB και άλλα ελπιστιοφόρα που έχουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χιόνι. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο είναι. Λίγο πολύ. Έχουν ανοίξει τα μηχανήματα, εντάξει, δεν έχετε... Έχουν ανοίξει, έχουν περάσει 2-3 φορές. Ήδη. Είχατε προβλήματα απόψε με την κακοκαιρία και με το χιονιά? Είχατε ρεύμα? Ρεύμα είχαμε κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Καλημέρα. Άσπρη μέρα στην Καλαμάτα. Ναι, πολύ ωραία. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι το απολαμβάνετε. Βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοιες μέρες που είναι, ναι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όχι. Εντάξει. Ούτε με το ρεύμα, ούτε με την. Όχι. Δεν είχαμε, όχι. 30 πόντους και πρέπει να είναι. Βρισκόμαστε στο χωριό Καλαμάφκα εδώ που το χιόνι έχει φτάσει στα 30 εκατοστά περίπου. Ανοιχτός ο δρόμος, έχει περάσει το Greater. Η πολιτική προστασία έχει δουλέψει και από ό,τι μας λένε οι κάτοικοι, δεν υπήρξε πρόβλημα ούτε με τη ΔΕΗ αλλά ούτε και με τον δρόμο ο οποίος περνάνε τα μηχανήματα και τον ανοίγουν. Βέβαια η πρόσβαση στα ψηλότερα χωριά δεν είναι εύκολη, το γιόνι έχει παγώσει, θα χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους αποφασίσουν να πάνε είτε προς Ανατολή, είτε προς Μάλες, είτε προς Σελάκανο. Βλέπουμε ότι η χιονόπτωση είναι έντονη εδώ στην περιοχή της Καλαμάφκας. Εμείς θα κάνουμε και μια βόλτα στο χωριό να δούμε αν αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα εδώ στο χωριό της Καλαμάφκας στην Ιερά Πέτρα. Κύριε Πανταζή, είμαστε στην Καλαμάφκα. Βλέπουμε ότι η χιονόπτωση είναι πυκνή. Μέχρι το κέντρο έχει γίνει διάνοιξη, από εκεί και πάνω δεν μπορεί να γίνει? Θα προχωρήσουμε και θα επιχειρήσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, να ανοίξουμε και άλλους δρόμους. Δίνουμε προτεραιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να μεταβεί ιδιαίτερη φροντίδα σε κάποιους ηλικιωμένους μέχρι και μεταφορά τους. Έχετε ειδοποιηθεί για νέες περιπτώσεις αποκλεισμού? Όχι, είναι καταγεγραμμένες οι περιπτώσεις αυτές από χθες. Γνωρίζουμε πού είναι και ποιοι είναι και επιχειρούμε με το Greater να ανοίξει ο δρόμος έτσι ώστε αν χρειαστεί να πάνε με ασθενοφόρα ή όχημα της πυροσβεστικής να συμβεί και να το προκαλέσουμε άμεσα. Ότι το χιόνι πέφτει πυκνό, είχατε προβλήματα?
Στις καλλιέργειες, ας πούμε, στην Ελιά, οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Το έτσι με το χιόνι, η ηλεκτροδότηση, τα αυτοκίνητα. Είχε μερικές διακοπές τη νύχτα, αλλά επανερχόταν πάλι το ρεύμα μετά από μια ώρα, μετά από μισή ώρα. Ωραία. Ναι. Ειδικά τα ζώα, ας το πούμε, με τη χιονιά, ας το πούμε, λίγο ταλαιπωρούνται, αλλά προσπαθούμε όλοι μας, ας το πούμε, να τα περιθάλψουμε και να τα ταΐσουμε όπως πρώτα. Οι αρχές έχουν μεριμνήσει ώστε να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, να μην έχετε προβλήματα. Δεν δημιουργήθηκε τώρα πρόβλημα, στο πούμε, οδικό. Δεν αντιλήφθηκα, στο πούμε, τίποτα το ιδιαίτερο να ανησυχητικό. Το χιόνι έπρεπε να έρθει. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Με το χιόνι βγήκατε, ρίξατε τα σκουπίδια? Δόξα τω Θεώ. Να ρίξει πολύ. Να ρίξει πολύ, Να ρίξει, να ανοίξει η γης. Είχατε προβλήματα με το χιόνι, τώρα με το χιόνι? Όχι. Συνηθισμένα τα έχουμε. Πάω να ταΐσω τις κότες μου τώρα, τίποτε άλλο. Ξύλα έχουμε, δόξα τω Θεώ. Πρόβλημα με το ρεύμα είχατε? Κόπηκε λίγο το ρεύμα, αλλά είναι και μεγάλη δυσκολία. Όλα καλά. Κάνουμε και ένα χεράκι και κάνουμε τη δουλειά μας. Παλιά που δεν είχαμε ρεύμα, πώς θα ζούσαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Προβλήματα με το χιονί? Όχι, εντάξει, δεν έχει προβλήματα. Βγήκε πάνω κανονικά? Εντάξει, το 4x4 βγαίνει. Είναι επικίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς που έχουν χαμηλό? Όσοι έχουν ΙΟΤΑ ΧΙ μικρά, ναι. Την γλιστρά. Γλιστράει. Γλιστράει, έτσι. Ναι, μόνο με 4x4. Αλυσίδες βάζουνε? Όχι, δεν έχω βάλει. Οι άλλοι που έρχονται? Πα. Όχι, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χιόνι βλέπουμε. Χιόνι πολύ. Είχατε προβλήματα? Προβλήματα δεν είχαμε, γιατί έχει έρθει ένα μηχάνημα και έχει καθαρίσει από το πρωί και χθες πάλι το ίδιο. Δεν έχουμε προβλήματα. Ξύλα έχουμε, από όλα έχουμε, φαγητό, τα πάντα μέσα. Τα αυτοκίνητα ανεβαίνουνε? Ανεβαίνουν, ναι. Δεν έχει πρόβλημα ο δρόμος. Βλέπουμε το χιόνι είναι πάνω από 20 εκατοστά στην Καλαμάβκα. Είχατε πρόβλημα? Δόξα τω Θεώ. Μικρό προβλήματα με τη ΔΕΗ. Οι δρόμοι ανοίγουν. Ας κάτσουμε στο σπίτι μας σε 2-3 μέρες. Η πολιτική προστασία έχει δουλέψει εδώ στην περιοχή? Ναι, είμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί με τους αντιδημάρχους, με την περιφέρεια. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα? Όχι. Με το ρεύμα είχατε πρόβλημα το τη νύχτα? Είχαμε μικροδιακοπές. Εντάξει, αυτά τα περιμένουμε, γιατί με το χιόνι έχει τα επακολουθά του. Η επικοινωνία πάντως δεν έχει κοπεί με την πόλη? Όχι, όχι, όχι. Το πρωί δεν περνούσε, πέρασαν τα μηχανήματα, αλλά συνεχώς κλείνει. Ναι, είναι επικνύχιον όπως. Ναι, δεν σταματάει.